Περιμένει. Πόσο να περιμένει? Όταν δεν μπορείς να δώσεις τα 4,5 εκατομμύρια που χρωστάς σήμερα, πώς θα δώσεις τα 7, τα 8 και τα 10 που θα ανέβει το θέση σου? Άταχ τα χεράκια τα σπάμε, γιατί και τότε να δούμε πώς θα ανοίγεις τα στομάχια και τις πατσές με σπασμένα χέρια. Καταλαβες? Μπορώ, μην τα κοιτάς εσύ αυτά. Είναι ανώτερη εκπαίδευση και δεν ξέρω κατά πόσο είσαι, πώς το λέμε, ψυχολογικά προετοιμασμένη. Ό,τι μαθαίνει κανένας για να αποφεύγει το ανέβασμα που λέγαμε πιο πριν, καλό είναι. Όπως νομίζεις. Αφήστε με! Πες τους να μ' αφήσουνε! Πες τους να μ' αφήσουνε! Δεν είπα ότι δεν θα πληρώσω! Τότε τι περιμένεις, γιατί δεν πληρώνεις? Δεν τα έχω σήμερα. Θα τα βρω και θα στα φέρω. Και αν δεν τα βρεις, 4,5 είναι αυτά, γιατρέ. Αχ, τα χέρια! Θα μου σπάσω τα χέρια μου, τρελαθήκατε! Αφήστε τον. Ψάξτε τον. Μην κάνω τα χέρια! Αφήστε με! Έχουμε και ζωρινίκια, γιατρέ! Ταβράκι. Για να δω. 40 εκατομμύρια. Και κατάθεση με σημερινή ημερομηνία. Βλέπω κρατιέσαι καλά, γιατρέ. Και μας έκανες και το ψόφιο κοριό. Δηλαδή τα έχεις. Δεν είναι δικά μου αυτά. Δεν είναι δικά σου, αφού είναι στο όνομά σου. Ποιανού είναι, του μπάρμπασου του ψεύτη? Σου λέω δεν είναι δικά μου. Κανένα πρόβλημα. Μπορείς να μας υπογράψεις μια επιταγούλα για τα 4,5 αυτά που έχασες και μετά θα τα χρωστάς εσύ σε αυτόν που σου τάβησε. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Το ποιο δεν γίνεται? Αυτά τα λεφτά ανήκουν σε μια οικογένεια που θυσίασε τα πάντα για να τα αποκτήσει. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να βάλω χέρι πάνω τους. Σόπα. Υπάρχουν ακόμα οικογένειες που θυσιάζονται. Μπράβο. Αυτό κι αν είναι είδηση. Ναι, υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν ακόμα στην αγάπη, στην αυτοθυσία και στην αφοσίωση. Και που στερούνται τα πάντα για να φροντίσουν ένα δικό τους άνθρωπο. Παιδιά, την Κυριακή να μην πάτε στο κατηχητικό. Ο γιατρός σας έκανε τζάμπα σήμερα το μάθημα των θρησκευτικών. Γιατρέ, πρέπει να πάρεις τώρα την απόφαση. Ή μας υπογράφεις την επιταγή ή πάβεις να χειρουργείς. Εντάξει, εντάξει. Θα το κάνω. Σου, υπάρχουν ακόμα 35.500. Δική σου είναι η επιλογή. Ή θα βάλεις πίσω τα χαμένα ή θα χάσεις και τα υπόλοιπα. Πάντως, η πράσινη γκόμενα σε περιμένει πάντα.